προς επιβεβαίωση όσων είπε προηγούμενο ο Χάρης για το ενδιαφέρον που έχουν οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί για τα άτομα με αναπηρίες, να πω ότι εντελώς πρόσφατα, όψιμα, ψηφίστηκε, πριν από 16 χρόνια δηλαδή, ψηφίστηκε η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η οποία το 2012 έγινε νόμος του ελληνικού κράτους και αφού προηγουμένως είχε κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010. Από τότε έχουμε βαρεθεί να διαβάζουμε σε κείμενα και αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία που τρέφει η Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από θέματα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, για τη συμπερίληψη, για την ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, για την κατάργηση των διακρίσεων κτλ. Ωστόσο, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιολογώντας τα αποτελέσματα της στρατηγικής της για τον τομέα αυτό, καταλήγει ότι τα άτομα με αναπηρία που στο έδαφος της μετρούν περίπου το 16% του ενεργού πληθυσμού με τάσεις να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, είναι φτωχότερα από το μέσο όρο, με μικρότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά, αντιμετωπίζοντας σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, μεταφορές, κατοικία και τεχνολογία. Όπως είπε και προηγούμενο Χάρης, η κεντρική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση, δηλαδή η εγκατάλειψη σταδιακά του μοντέλου των ξεχωριστών, των διακριτών, ειδικών δομών εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία. Όσο εύχη και αν ακούγεται στα αυτιά, προωθείται χωρίς επιστημονικά κριτήρια, χωρίς ούτε καν να προσδιορίζονται βασικές έννοιες, όπως τι είναι αναπηρία, ποιους δηλαδή θεωρούμε ανάπηρους, ποιες κατηγορίες αναπήρων αφορά αυτή η εκπαίδευση και προπαντός για ποιο σκοπό και με ποιους στόχους γίνεται, με αποτέλεσμα τα ίδια τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκτιμούν ότι οι προσεγγίσεις για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, με κυρίαρχη τη συμπεριληπτική, καθορίζονται περισσότερο από ιδεολογικές θεωρητικές αφετηρίες παρά από επιστημονικές, δηλαδή από τις γενικόλογες διακηρύξεις περί ισότιμης, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένταξης ισότιμης στην κοινωνία, και όχι από την επιστημονική ανάλυση για το τι είναι καταλληλότερο για αυτά τα παιδιά. Έτσι φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση που περιέγραψε ο Χάρης για το ΚΕΑΤ, στην οποία θα ήθελα να προσθέσω ορισμένες πλευρές που έχουν καταγγελθεί και από το Σύλλογο Εργαζομένων, ειδικά για το ΚΕΑΤ. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της συμπερίληψης, ο σκοπός της ίδρυσης του ΚΕΑΤ, που είναι η εκπαιδευτική, η θεραπευτική, η συμβουλευτική, η στήριξη των παιδιών με αναπηρία όρασης, των οικογενειών τους και των ενήλικων τυφλών, τελικά, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ βέβαια εδώ στην Αθήνα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, αυτές οι κύριες λειτουργίες, ο σκοπός ίδρυσης του ΚΕΑΤ δεν ικανοποιείται και ούτε φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει μια πρόθεση να ικανοποιηθεί. Και το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την υποστελέχωσή του και από τους όρους εργασίας του προσωπικού του. Το ΚΕΑΤ από την ίδρυσή του, ως προϊόν επιβολής κυρίως του κινήματος των τυφλών και λιγότερο θέλησης των κυβερνήσεων, έπασχε τραγικά.
Και ενώ πέρασαν τα χρόνια και θα περίμενε κανείς με την εξέλιξη που έχει η επιστήμη και την εξέλιξη που έχουν και οι υλικές προϋποθέσεις, αυτά τα προβλήματα σιγά σιγά να αντιμετωπίζονται, να βελτιώνεται αυτή η τραγική κατάσταση, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι από τους 50 εργαζόμενους που τα τελευταία δεκαετία συνταξιοδοτήθηκαν από το ΚΕΑΤ, αναπληρώθηκαν μονάχα οι 7 μόνιμοι εργαζόμενοι. Και οι πιο ουσιαστικές δραστηριότητες τους υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου και ειδικά από εργαζόμενους με προσωρινή απασχόληση και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να σας πω ότι τα 4 πέμπτα των εργαζόμενων του ΚΕΑΤ σήμερα δεν είναι μόνιμοι εργαζόμενοι. Μετράμε 8 ειδών, 8 λογιών εργασιακές σχέσεις μέσα στο ΚΕΑΤ. Να μην σας κουράζω με το να τις απαριθμώ, αν θέλετε μπορώ στο τέλος. Η ουσία είναι ότι οι πιο νευραλγικοί τομείς του ΚΕΑΤ, ειδικά η εκπαίδευση, έχουν ανατεθεί στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του ΚΕΑΤ, το ΚΔΑΠ, ένα κέντρο που αντικειμενικά έχει ημερομηνία λήξης το τέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος μέσω του οποίου χρηματοδοτείται, και προπαντός είναι προορισμένο όχι για να παρέχει εκπαίδευση, αλλά απασχόληση, όπως ομολογεί και ο τίτλος του. Έτσι, αυτό το βλέπουμε και από το γεγονός ότι η εκπαίδευση πραγματοποιείται από ορομίσθιους εκπαιδευτικούς που αμείβονται με τον φοβερό μισθό 5 ευρώ μεικτά περίπου την ώρα, και επιπλέον ο Θεός ξέρει αν θα ξαναπροσληφθούν, ο Θεός εισαγωγικά ξέρει αν θα ξαναπροσληφθούν την επόμενη χρονιά. Από πάνω τους κρέμεται πάντα η δαμόκλια σπάθη της μη ανανέωσης της σύμβασης, δηλαδή της απόλυσής του, πολύ, πολύ περισσότερο, γιατί έχει προηγηθεί και μια εκαθαριστική επιχείρηση ανεπιθύμητων τα προηγούμενα χρόνια από τον ΚΔΑΠ. Και καταλαβαίνετε βέβαια τι σημαίνει αυτό, να γίνεται η εκπαίδευση από εργαζόμενους, από εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν μια σταθερότητα στην εργασία τους. Γιατί αν αυτό είναι ανεπίτρεπτο μία φορά για τα βλέποντα παιδιά, είναι 10 και παραπάνω φορές απαράδεκτο για παιδιά με προβλήματα όρασης, τα οποία πρέπει να έχουν ακόμα περισσότερο μία στενή και μια εξατομικευμένη παιδαγωγική σχέση με τους δασκάλους τους. Και ενώ στο ΚΕΑΤ απασχολούνται οι μισοί, στο ΚΔΑΠ απασχολούνται οι μισοί εργαζόμενοι στο ΚΕΑΤ, οι υπόλοιποι υπάλληλοι του, μόνιμοι και αορίστου χρόνου της πρωτοπορίας ή συμβασιούχοι, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του, όπως οι 4 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απομείνει πλέον, παρά την τεράστια εμπειρία τους στον τομέα της ειδικής αγωγής, συνεπικουρούν απλά το ΚΔΑΠ σε δευτερεύοντα αντικείμενα εργασίας. Και μια και μιλάμε για τους όρους εργασίας των εργαζομένων στο ΚΕΑΤ, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στους συμβασιούχους αορίστου χρόνου της πρωτοπορία, της ΑΜΚΕ πρωτοπορία, οι οποίοι 16 ολόκληρα χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΚΕΑΤ, χωρίς ποτέ καμία κυβέρνηση να κάνει δεκτό το αίτημά τους και το αίτημα του συλλόγου μας για απορρόφησή τους από το ΚΕΑΤ. Ζουν και αυτοί μέσα στην ανασφάλεια ότι αύριο μπορεί να μειωθούν τα έσοδα προς την πρωτοπορία που προέρχονται από αυτό το πόρο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ουσιαστικά, και μπορεί έτσι να απολυθούν όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια. Και το χειρότερο απ' όλα, αυτή η προϋπηρεσία τους στο ΚΕΑΤ δεν αναγνωρίζεται. Δηλαδή δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να συμμετέχουν με αξιώσεις στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό τους στο δημόσιο. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια πολιτική σταδιακής ιδιωτικοποίησης του ΚΕΑΤ.
Ιδιωτικοποίησης όχι με την έννοια ότι δίνεται στους ιδιώτες, ιδιωτικοποίησης με την έννοια της λειτουργίας του με όρους ιδιωτικονομικούς και η οποία υπηρετείται διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις. Το 1999 η κυβέρνηση του Πασόκ έκανε την αρχή ιδρύοντας την ΑΜΚ και Πρωτοπορία, η οποία είναι μια ιδιωτικού δικαίου, ένας ιδιωτικού δικαίου φορέας μέσα στο ΚΕΑΤ. Στη συνέχεια, όχι αμέσως μετά, μερικά χρόνια μετά, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε την Πρωτοπορία, αλλά και να απορροφώντας τους εργαζόμενους φυσικά, αλλά ίδρυσε άλλον έναν τέτοιο μόρφωμα ιδιωτικού δικαίου που είναι το ΚΔΑΠ. Το ΚΔΑΠ και το ΚΕΑΤ είναι σαν να είναι δύο ξεχωριστά και τελείως ξένα μεταξύ τους πράγματα. Το ΚΔΑΠ έχει τη δική του, τους δικούς του υπεύθυνους, τη δική του διεύθυνση, το ΚΕΑΤ έχει τη δική του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ξεχωριστές δομές μέσα στο ΚΕΑΤ που η μία δεν συντονίζεται με την άλλη και με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει. Μάλιστα με την τελευταία κυβέρνηση αυτός ο διαχωρισμός ΚΕΑΤ και ΚΔΑΠ έγινε ακόμα πιο έντονος, αφού δόθηκε η δυνατότητα αυθαίρετα στους υπεύθυνους του ΚΕΑΤ, του ΚΔΑΠ, να αυθαιρετούν ως προς τις προσλήψεις, ως προς τις απολύσεις του προσωπικού κτλ. Μετά από όλα αυτά, βέβαια, ακούγεται και στο ΚΕΑΤ ότι η χειρότερη κυβέρνηση όλων των εποχών είναι αυτή που έχουμε τώρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό το πράγμα. Πράγματι είναι η χειρότερη. Μόνο που η επόμενη θα είναι ακόμα χειρότερη από αυτήν, διότι όποιο χρώμα και αν έχει, δηλαδή η συνδυασμό χρωμάτων, γιατί οι κυβερνήσεις, όπως όλες από τις προηγούμενες, η σημερινή, η προηγούμενη και ακόμα προηγούμενες, προσθέτουν κάθε φορά τον δικό τους όροφο στον όροφο που έχουν χτίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και έτσι ψηλώνει η αντιαναπηρική, αντιεργατική πολυκατοικία αυτής της πολιτικής που ακολουθείται. Βλέπουμε δηλαδή πως την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τη συμπερίληψη των αναπήρων και όλων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οργανώνοντας μάλιστα προπαγανδιστικές εκστρατείες και χρηματοδοτώντας ταινίες και έργα με σκοπό να ευαισθητοποιηθεί το κοινό απέναντί τους, την ίδια ώρα ιδιωτικοποιούν και αποτελειώνουν όποιες δημόσιες δωρεάν δομές υγείας και πρόνοιας υπάρχουν, όπως είναι και το ΚΕΑΤ. Με λίγα λόγια, μεταφέρουν το πρόβλημα της αντιμετώπισης των προβλημάτων της αναπηρίας στην ατομική ευθύνη. Αντί να δώσουν στα παιδιά εφόδια μορφωτικά, επαγγελματικά, για να μπορέσουν να ζήσουν ανεξάρτητα μια αξιοπρεπή και δημιουργική ζωή, αρκούνται στο να καλλιεργούν μια ευπρεπή και πολιτισμένη συμπεριφορά απέναντί τους, στη θέση της λύπησης και της φιλανθρωπίας που υπήρχε παλιότερα και που δεν έχει βέβαια σήμερα εξαλειφθεί. Και όλοι καταλαβαίνουμε πως με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα της υποβάθμισης των ατόμων με αναπηρία δεν θα επιλυθεί ουσιαστικά. Γιατί δεν είναι οι συνειδήσεις των ανθρώπων που διαμορφώνουν την πραγματικότητα, αλλά η πραγματικότητα είναι που διαμορφώνει τις συνειδήσεις, μέσα βέβαια από τις ιδέες και γενικότερα μέσα από την πνευματική ζωή. Όταν η πραγματικότητα υποβαθμίζει λοιπόν τη ζωή και ή αποκλείει ακόμα και εντελώς τα άτομα με αναπηρίες από την εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική ζωή, τότε και στη συνείδηση των ανθρώπων θα παραμένουν υποβιβασμένα όσες ταινίες και να δουν.
Η ρίζα δηλαδή του προβλήματος δεν είναι πολιτισμική, αλλά οικονομική. Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία κοστίζει πολύ περισσότερο από τη γενική εκπαίδευση, γι' αυτό και τα πετούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις μέσα σε αυτήν. Η εργασιακή αποκατάσταση επίσης των ατόμων με αναπηρία κοστίζει περισσότερο, διότι απαιτεί υποδομές. Ναι. Απαιτεί υποδομές πιο ακριβές και εξοπλισμό και προπαντός όλο αυτό το κόστος δεν αποφέρει το απαιτούμενο όφελος, γιατί ένα άτομο με αναπηρία υστερεί σε παραγωγικότητα σε σχέση με αναρτημελές, παράγει μικρότερο ποσοστό υπεραξίας για τον εργοδότη και άρα δεν είναι συμφέρον για την κερδοφορία του. Σε μια κοινωνία που για μέτρο της πρόοδου του της έχει το κέρδος και όχι την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών, σε μια κοινωνία που μπροστά στο κέρδος θυσιάζει αδίσταχτα τις ανθρώπινες ζωές στα τέμπη, σήμερα, στο μάτι, στη μάνδρα, στην πανδημία, στα εργοστάσια με τα εργατικά ατυχήματα και αύριο σε ένα σεισμό. Αδίσταχτα, ποια τύχη μπορεί να έχουν τα παιδιά με αναπηρίες. Αυτή η αρχή που βάζει στο ζύγι του κόστους ωφέλους τις ανθρώπινες ανάγκες και ζωές, που μετρά δηλαδή τη ζωή μας με τα κέρδη, είναι νόμος απαράβατος στο σημερινό εκμεταλλευτικό κοινωνικό σύστημα που ζούμε. Γιατί το κέρδος είναι η καρδιά του. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε, να καταργήσουμε αυτό τον αδυσόπιτο νόμο, αυτό που πρέπει να καταργήσουμε είναι το κοινωνικό σύστημα που κυβερνιέται από αυτόν. Αν δούμε κατάματα την πραγματικότητα, στη ζωή συγκρούονται διαρκώς δύο τρένα. Το ένα είναι το τρένο των διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, και το άλλο είναι το τρένο των εργαζόμενων, του εργαζόμενου λαού και των παιδιών του. Και το πρώτο βέβαια είναι ένα θωρακισμένο τρένο με όλους τους μηχανικούς, τους μηχανισμούς, τους αντιλαϊκούς του αστικού κράτους, είτε είναι οικονομική, ιδεολογική, κατασταλτική, και γι' αυτό συνεχώς επιτίθεται, πέφτει κατά πάνω μας, τσακίζοντας τα δικαιώματά μας και κατατεμαχίζοντας τις ζωές μας. Μα στην πραγματικότητα εμείς είμαστε οι πολλοί και εμείς είμαστε οι δυνατοί. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε το συμφέρον μας σε αυτή την κοινωνία, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή μας να το επιβάλλουμε, αρκεί να πάψουμε να αναζητούμε πολιτικούς μεσίτες, μήπως και μας εξασφαλίσουν κανένα ημιυπόγειο καμαράκι με θέα στο φωταγωγό στην πολυκατοικία της πολιτικής τους. Εάν δηλαδή πάρουμε τη ζωή μας στα δικά μας χέρια και συνειδητοποιήσουμε ότι με τους αγώνες μας μπορούμε να συγκρουστούμε με την πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων, ανοίγοντας το δρόμο για να γκρεμίσουμε τελικά αυτή την παλιά και βρώμικη πολυκατοικία της αστικής πολιτικής και να χτίσουμε καινούργιες φωτεινές πολιτείες με ηλιόλουστα πάρκα και πράσινες πλατείες, όπου θα παίζουν όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις, είτε είναι φίλου, φιλής, θρησκείας, εθνικότητας, είτε είναι βλέποντα, είτε είναι τυφλά. Και σε αυτές βέβαια τις πολιτείες ούτε ο ρατσισμός, ούτε οι διακρίσεις θα έχουν κανένα τόπο να σταθούν, γιατί θα τους έχει αφαιρεθεί, θα τους έχουν αφαιρεθεί τα θεμέλια τους. Αυτό το οικονομικό σύστημα, αυτή η παραγωγή και αυτή η εξουσία που τα καταδικάζει στη σημερινή κατάσταση. Στη σημερινή κατάσταση. Και όσοι περισσότεροι είμαστε που αγωνιζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο και
πιο πιθανό είναι να αποσπάσουμε κατακτήσεις, οι οποίες βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι θα είναι ασταθείς και προσωρινές. Αναφέρθηκε προηγούμενα ο Χάρης πώς ήταν πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, τα εργασιακά, η πρόσβαση των τυφλών στην εργασία και σε τι στάδιο βρίσκεται σήμερα. Είναι προσωρινές και ασταθείς αυτές οι καταστήσεις. Κατακτήσεις με την πρώτη ευκαιρία μας τις παίρνουν πίσω. Γι' αυτό, για να το πω και σε συνθηματολογικά, μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής.